διακοπή της περασμένης Κυριακής και να επανασυνδεθούμε. Είχαμε πει ότι των πνευματισμών τον υπηρετούν πονηρά πνεύματα. Και σας είχα πει ότι τι είναι τα πονηρά πνεύματα. Είναι οι δαίμονες, είναι πεπτοκότες άγγελοι και ότι στην πραγματικότητα δεν είναι οι ψυχές των γεκοιμημένων, αλλά είναι κατά κανόνα πονηρά πνεύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αγαθού πνεύματος ούτε μία φορά. Αλλά πάντα είναι, θα πω για τρίτη φορά, είναι η παρουσία πονηρών πνευμάτων. Αλλά θα μου πείτε, τότε πώς τα πονηρά πνεύματα μπορούν να συνιστούν την προσευχή, να συνιστούν την νηστεία, τον εκκλησιασμό, τους αγιασμούς, λειτουργίες, ευχέλαια και αυτήν ακόμη τη Θεία Κοινωνία. Προσέξτε, όχι όμως το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εδώ είναι. Όχι όμως το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Πώς γίνεται αυτό? Μπορούν οι δαίμονες να συνιστούν αυτό? Έχω ακούσει ανθρώπους που έχουν πει, παρά τα αυτά, εγώ τον Χριστόν τον γνώρισα μέσα από αυτούς τους δρόμους. Δηλαδή τον δρόμο της μαγείας, του πνευματισμού και τα λοιπά. Αλλά τι το περίεργο και τι το θαυμαστό, και η μαντευωμένη εκείνη των Φιλίππων τι ο λιγότερον έλεγε. Ενθυμίστε τότε που ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους με την συντροφιά του, τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον Σίλα και λοιπά, όταν κάθε μέρα πήγαιναν σε κάποιο σημείο εκεί έξω από την πόλη δια προσευχή και κήρυγμα, πετιόνταν μία υπηρέτρια, παιδίσκη, ανήκε δούλητο, ανήκε σε κάποια αφεντικά, η οποία είχε πνεύμα πίθανος, δηλαδή είχε δαιμόνιο. Όπως θα λέγαμε σήμερα, ένα περίπου μέντιουμ ή ένα μέντιουμ. Και έλεγε κάθε φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου που καταγγέλουν σε εσάς οδόν σωτηρίας. Είδατε τι έλεγε ο διάβολος? Ότι οι Απόστολοι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Είδατε τι έλεγε ο διάβολος? Ότι καταγγέλουν αυτοί σε εσάς δρόμον σωτηρίας. Να λοιπόν, κι όμως παρά τα αυτά, ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, εξεδίωξε το δαιμόνιο από την κοπέλα αυτή, με αποτέλεσμα πλέον η κοπέλα αυτή να μην μπορεί να μαντεύεται, να μην έχει πλέον την ικανότητα να λέγει τίποτα. Και γνωρίζετε από το βιβλίο των πράξεων και τη συνέχεια της ιστορίας. Οπότε, τι το περίεργο εάν ο διάβολος διαφημίζει τον Χριστόν? Τι το περίεργο εάν αυτός ο διαβόητος Χριστός που τον λένε Χριστό επάνω εις το Γάζορο και τον λένε ο Χριστός ο Ναζωραίος, ο Γαζωραίος, ο Ναζωραίος, πόσο όμορφα ταιριακτά το έφερε ο διάβολος. Ο Χριστός ο Γαζωραίος, τελευταία μάλιστα πάρα πολλές φορές όταν λέω έχετε πάει σε αυτόν τον Χριστό εκεί στις Σέρες, α, στο Χριστό, μου λένε, είδατε? Είδατε πως ψευδόχριστοι κυκλοφορούν? Έτσι, τι το περίεργο κι αυτός αν έχει πάρα πολλές εικόνες στο σπίτι του, εκεί στο χώρο που δέχεται τους επισκέπτες. Σας είχα διαβάσει μια συνταγή του κατά λέξη, όπως ακριβώς την είχε δώσει σε κάποιους ανθρώπους, τι να κάνουν, να κάνουν λειτουργίες, μάλιστα καμιά φορά αυτά είναι και με κάποιους ορισμένους αριθμούς, περιπίνει ο αριθμός 3, ο αριθμός 7, ο αριθμός 40, θα κάνετε 3 ή 7 λειτουργίες, θα κάνετε 40 παρακλήσεις επί παραδείγματι και ούτω καθεξής. Ομιλούσε για νηστεία, ομιλούσε για τη Θεία Κοινωνία, αλλά πουθενά όμως για εξομολόγηση. Τι λοιπόν το περίεργο, θα μου πείτε τότε, μα οι δαίμονες μιλούν για τέτοια πράγματα, συνιστούν τον Χριστόν, μάλιστα το δυστύχημα είναι
ότι αυτός ο άνθρωπος και κάποιοι άλλοι εκεί της περιοχής ακόμη στέλνουν τους ανθρώπους που τους επισκέπτονται, που είναι η πόρτα του διαβόλου, τους λέγουν να πάνε στο Άγιον Όρος, σε εκείνη την Α ή Β μονή ή στην Α ή Β σκήτη, και να χρησιμοποιήσουν εκείνο και εκείνο τον τρόπο και τα λοιπά για να επιτύχουν τους σκοπούτων. Είδατε, συνιστούν ακόμη και το Άγιον Όρος. Λοιπόν, τι περίεργο, τίποτα το περίεργο. Είναι η απάτη των δαιμόνων κατά το σύστημα να ταΐσουμε τα ψάρια για να πιάσουμε τα ψάρια. Βεβαίως, ένας ψαράς που πηγαίνει να ψαρέψει και βάζει δόλωμα, ξέρεις, δεν το αγοράζει το δόλωμα. Το δόλωμα είναι φαΐ, έχει λεφτά. Αλλά πόσα χρήματα θα δώσει για το δόλωμα? Διότι αν δώσει Φερρυππίν 5 δραχμές για το δόλωμα, το ψάρι κάνει 50. Και τον συμφέρει λοιπόν να βάλει το δόλωμα για να πιάσει το ψάρι. Έτσι και εδώ ο διάβολος λέγει κάπου κάπου καμιά αλήθεια, μόνο και μόνο για να παγιδεύσει τους ανθρώπους να έχουν εμπιστοσύνη ότι τα παρακάτω που θα τους πει θα είναι αληθινά, ενώ τα παρακάτω δεν θα είναι αληθινά, θα είναι ψευδή. Συνεπώς, δεν πρέπει να εκπλησόμεθα και να λέμε πώς είναι δυνατόν ο διάβολος να συστήνει τέτοια πράγματα. Όσο για το μαγνητικό ρευστόν που είχαμε πει εκεί, να θυμίστε, που διακίνονται ότι είναι πολύ σπουδαίο ότι με τον τρόπο αυτόν γίνεται μια ενέργεια κίνησης μιας τραπέζης, μια θεραπεία ακόμη αν θέλετε, εάν βάλει ένας που έχει αυτή την ικανότητα το χέρι του σε έναν ασθενή, αυτός να γίνει καλά ή να ανακουφιστεί. Αυτό παιδιά, το λεγόμενο μαγνητικό ρεύστο, δεν είναι τίποτε άλλο παρά πάλι ενέργεια δαιμονική. Σας σημειώνω να σας πω για την Βασκανία μάλιστα, γιατί εκεί το λέει ο Μέγας Βασίλειος, τι αναφέρει ο Άγιος Πατήρ για αυτό το λεγόμενο μαγνητικό ρευστό. Βέβαια, δεν μιλάει για μαγνητικό, αλλά μιλάει για ρευστό. Είναι μια πανάρχια θεωρία αυτή περί ρευστού, δηλαδή κάτι που φεύγει από κάπου και πηγαίνει κάπου. Να τι λέει. Τους δεύθω νερούς την αισίονται και διοφθαλμών μόνον την βλάβην επιβάλλει. Μερικοί λέει νομίζουν ότι μόνο κανείς, άμα είναι στο νερό, δει κάτι, μπορεί να δημιουργήσει βλάβη. Ίον ρεύματος τεινός ολεθρίου εκ των φθονερών οφθαλμών απορρέοντος και λιμενωμένου και διαφθείροντος. Δηλαδή σαν ένα κάποιο ρεύμα, ρευστόν δηλαδή, ρεύμα, ρευστόν, το ίδιο είναι. Ολέθριον, καταστρεπτικόν από τα μάτια των φθονερών ανθρώπων σαν να απορρέει. Δηλαδή να φεύγει από τον άνθρωπο εκείνον που θέλει να κάνει το κακό και να πηγαίνει εις τον άλλον άνθρωπο ή στο άλλο αντικείμενο και να καταστρέφει και να φύρει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, εγώ δε τούτον μεν των λόγων αποπέμπομαι, δεν το δέχομαι αυτό. Ως δημόδη και τη γυναικονίτιδη παρισακθέντα υπογραϊδίων, εκείνο δε θυμεί ότι οι μισόκαλοι δαίμονες επιδάν οικίας εαυτής εύρωση προαιρέσεις, παντίως αυτές προς το ίδιον αποκέχρινται βούλημα, ώστε και της οφθαλμής των βασκάνων εις υπηρεσίαν χρήσθε του ιδίου θελήματος. Ήτα, ουφρήσεις υπηρέτην σε αυτόν ποιόν δαίμονος ολεθρίου. Εγώ λέει απορρίπτω εκείνο το οποίο λέγουν ότι πρόκειται περί ρευστού, θα το λέγαμε στη γλώσσα μας μαγνητικού, διότι αυτά τα λένε λέγει, είναι λαϊκά πράγματα, είναι, τα λένε γριές. Πού να ήξερε ο Μέγας Βασίλειος ότι και επιστήμονες σήμερα μπορούν να τα λένε αυτά? Ωστόσο, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρόκειται περί του εξής.
Απλώς είναι δαίμονες που όταν βλέπουν τους ανθρώπους που φθονούν, χρησιμοποιούν τα μάτια των φθονερών ανθρώπων για να προκαλέσουν το κακό. Οι δαίμονες προκαλούν το κακό. Δεν είναι συνεπώς κάποιο ρευστό που μπορεί να φεύγει από τα μάτια. Ή αν θέλετε να έρθουμε στο θέμα μας περί πνευματισμού, να φεύγει από τα χέρια. Δεν φεύγει. Αλλά οι δαίμονες βλέπουν τον άνθρωπο που είναι όργανο τους και τον χρησιμοποιούν τον άνθρωπο για να δημιουργήσουν αυτές τις καταστάσεις. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν φρύτης άνθρωπε ότι μπορεί να μπαίνεις μέσα στην υπηρεσία του δαίμονος. Αν σου πει ο άλλος, ξέρεις εσύ το μάτι σου πιάνει, δηλαδή ματιάζεις, ή το χέρι σου κάτι έχει και κάτι γίνεται. Μερικοί καυχόνται και μπορούν να πούν, α, έχω μία ικανότητα. Δεν φρύτης, ο διάβολος σε χρησιμοποιεί, γίνεσαι όργανό σου. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε για μια στιγμή να αισθανθεί ότι μπορεί να έχει αυτή την ικανότητα, εντός εισαγωγικών, δαιμονική βεβαίως ικανότητα, εάν θα πάει να εξομολογηθεί και να κοινωνεί και να μετανοήσει, παιδιά, θα δείτε ότι αυτή η ικανότητα εξαφανίζεται. Εάν ή το ικανότητα του σώματος, ικανότητα που να έχει πηγή αυτό τον ίδιο τον άνθρωπο, θα εξαφανίζεται. Όχι. Αλλά τι είναι? Όργανο του σατανά. Οι δαίμονες πλέον δεν μπορούν να σε χρησιμοποιήσουν. Αλλά να συνεχίσουμε. Μπορούμε να βρεθούμε καμιά φορά έτσι από περιέργεια σε μια λεγόμενη πνευματιστική συνεδρίαση, να μας καλέσουν, να μας πούν απόψε εκεί στο σπίτι που θα πάμε, θα γίνει κάποια πειράματα, θα γίνουν, έτσι τα λένε συνήθως, δηλαδή μια πνευματιστική συνεδρίαση, δηλαδή μια κλίση δαιμόνων, πνευμάτων, δαιμόνων, και εκεί να σημειωθούν διάφορα φαινόμενα. Μπορούμε να πάμε, παιδιά? Διαροπάλου, όχι. Δεν υπάρχει εδώ η περίπτωση, είμαι περίεργος να πάω να ειδώ. Διαροπάλου, όχι. Είναι περιέργειες καλές και περιέργειες κακές. Η περιέργεια έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Μην το ξεχνάτε. Και εδέχτηκαν ό,τι εδέχτηκαν με τις επιπτώσεις της παρακοήστων. Γιατί είχαν περιέργεια. Η Εύα είχε περιέργεια να ειδεί αλήθεια τι θα συμβεί τρώγοντας εκείνο που ο Θεός είπε ένα όχι. Λοιπόν, δεν θα βρεθούμε ποτέ μα ποτέ σε πνευματιστική συνεδρίαση. Πρόκειται περί μεγίστου αμαρτήματος. Οι κανόνες καθορίζουν. Ή θα πας για να εξυπηρετηθείς, ή θα πας ανακροατής και θεατής, 5 με 6 χρόνια για να κοινωνήσεις. Λοιπόν, προσοχή. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος πάνω στο σημείο αυτό. Τις δε κοινωνία φωτί προσκότος. Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στο φως που είναι ο Χριστός και το σκοτάδι που είναι ο διάβολος. Τις δε συμφώνησης Χριστό προσβελία. Ποιο τέριασμα μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο Χριστό και στον διάβολο. Τις δε συγκατάθεσης ναό Θεού με τα ειδόλων. Τι τέριασμα μπορεί να υπάρχει με το ναό του Θεού και με το χώρο εκείνων που υπάρχουν τα είδωλα και οι δαίμονες. Ου θέλω ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε. Δεν θέλω να γίνεστε κοινωνοί, μέτοχοι των δαιμονίων. Ου δίναστε ποτήριον Κυρίου πίνη και ποτήριον δαιμονίων. Δεν μπορείτε να κοινωνείτε το ποτήριον του Κυρίου και να μετέχετε του ποτηρίου των δαιμόνων. Ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου που είναι η Αγία Τράπεζα, που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και να μετέχετε και στο τραπέζι των δαιμονίων. Δηλαδή στο τραπέζι εκείνο που θα γίνουν οι πνευματιστικές συνεδριάσεις.
ή παραζηλούμε τον Κύριο, ή τον κάνουμε να ζηλέψει και να στραφεί εναντίον μας. Μη ισχυρότερη αυτού εσμέν. Μήπως είμαστε ισχυρότεροι από τον Κύριο με το να του δημιουργούμε ένα είδος ζήλιας εις τον Θεό. Θα του λέμε, κοίταξε, εγώ ερωτοτροπώ κάπου αλλού και να του προκαλέσω τη ζήλια του. Είναι ανθρωποπαθής αυτή η έκφραση. Μήπως είμαστε ισχυρότεροι εμείς από τον Θεό. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα, παιδιά, εδώ. Δεν μπορούμε ποτέ να πάμε σε μία πνευματιστική συνεδρίαση. Ένα άλλο σημείο. Τα μέντιου βεβαίως είναι ταλέπορα, δαιμονοκρατούμενα πλάσματα ή δαιμονισμένοι άνθρωποι. Είναι τέλεια όργανα του σατανά. Μπορούμε διαμέσου αυτών των προσώπων να ερωτούμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή να ρωτήσουμε κάποτε, δεν ξέρω, μπορεί να μην γίνει καμιά ιδιαίτερη πνευματιστική συνεδρίαση, αλλά παρότι κάθε medium, η παρουσία κάθε medium σε κατάσταση που μπορεί να λέγει κάτι, λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση, όμως μπορεί κάποτε, δεν ξέρω πώς, να βρεθούμε σε ένα τέτοιο χώρο, όχι ειδικά για αυτή τη δουλειά, και να ρωτήσουμε αυτό το medium. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Να πάω λίγο πιο πέρα. Η εποχή μας έχει πολλούς δαιμονιζομένους. Μπορούμε να ερωτούμε δαιμονιζομένους για διάφορα πράγματα? Ξέρετε ότι οι δαιμονιζόμενοι παρουσιάζουν μία έξαρση κάποια ώρα. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή, μια ώρα, μισή ώρα, μερικές ώρες, να παρουσιάζουν έξαρση, να λένε περίεργα πράγματα, να γίνονται όργανα του σατανά. Μετά όμως τους αφήνει ο διάβολος και συνέρχονται. Δεν θυμώνται τίποτα από εκείνα τα οποία έλεγαν. Μήπως λοιπόν μπορούμε να ερωτούμε τους δαίμονες διαμέσου των δαιμονιζομένων διάφορα πράγματα? Είναι εκείνο, παιδιά, που δυστυχώς γίνεται στην εποχή μας, όπως κυκλοφορούν και σχετικές κασέτες με φωνές δαιμονιζομένων ανθρώπων, ή ακόμη τις κυκλοφορούμε και εμείς αυτές τις κασέτες, λέγοντας πάρε να ακούσεις, να δεις τι λέει αυτή η δαιμονισμένη ή αυτός ο δαιμονισμένος. Κυρίως γυναίκες είναι οι δαιμονισμένες, κυρίως, ίσως γιατί προσχώρησαν στον φεμινισμό, γι' αυτό φαίνεται. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε πιο πολλές γυναίκες δαιμονισμένες και κυκλοφορούν κασέτες με τον δαιμονισμό του και τίθενται ερωτήσεις. Κάποτε μπορεί ο ιερεύς να ερωτά ή να ερωτά κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι μερικά πράγματα, και να λέγει τώρα η δαιμονισμένη, δηλαδή ο διάβολος, «Α, σας έχω καλά, δεν μένω σε εγώ εσάς, αμ και εκείνον εκεί που κάθεται σε εκείνη την καρέκλα». Ποια καρέκλα? Είτε είναι αρχικός κράτους, είτε είναι αρχικός εκκλησίας. Τον έχω αυτόν δεμένον και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και κάθονται και ερωτούν και κάθονται και λέγουν μετά μεταξύ τους πω φοβερά πράγματα. Τι λέγει αυτή η δαιμονισμένη? Και τον χρησιμοποιούν τον διάβολο σαν μια πηγή προφητείας. Ακούστε επάνω σε αυτό τι λέγει ο ιερός Χρυσόστομος. Ότι ο Κύριος εφήμου και λαλήν εκόλιε, δηλαδή τους δαίμονας, μήποτε μετά της αληθείας και την ιδίαν κακίαν επισπήρωση. Δεν επέτρεπε, λέγει, δεν επέτρεπε ο Κύριος να μιλούν οι δαίμονες, τους το απηγόρευε ο Κύριος, ώστε να μην πουν μαζί με μια αλήθεια και το σπόρο του κακού ή του ψεύδους. Και είναι και ημάς συνεθίσει μη δέποτα της Θεού της προσέχειν, καν δοκώσει τα λήθη λέγει. Και μας δίδαξε ο Κύριος ότι δεν πρέπει να φθάνομαι να ερωτούμε τους δαίμονες, κι αν ακόμη υποτεθεί ότι μπορεί να λέγουν κάτι το αληθινόν. Είπαμε,
ταΐζουμε τα ψάρια για να πιάσουμε τα ψάρια. Αυτό δεν θα το θυμώσει, δεν το ξεχάσει ποτέ. Και γάρ, απρεπές, έχοντας ημάς τας Αγίας Γραφάς και την παρά του σωτήρως ελευθερίαν, διδάσκεστε παρά του διαβόλου του μη τηρήσαντος την ιδίαν τάξη, αλέτερα ανθετέρων φρονήσαντος. Είναι, λέγει, πολύ απρεπές. Έχουμε τις Άγιες Γραφές, μπορούμε να πάμε στην Αγία Γραφή να μάθουμε κάτι. Έχουμε την ελευθερία του Χριστού και να τρέχουμε να παίρνουμε πληροφορίες από τον διάβολο τι θα γίνει. Αυτός ο οποίος δεν ετήρησε την ιδία του τάξη, δηλαδή δεν έμεινε ούτε καν στην αγγελική του θέση, αλλά έγινε δαίμον, αυτόν θα πάμε να ερωτήσουμε. Λοιπόν, και στο σημείο, παιδιά, αυτό πάρα πολύ προσοχή. Ούτε κασέτες δαιμονισμένων θα ακούμε, ούτε τέτοιες κασέτες θα κυκλοφορούμε. Θα το ξέρετε. Είδαμε ότι ο πνευματισμός παρουσιάζει αυτά τα περίεργα φαινόμενα, τα οποία, όπως ήδη κατά κόρον σας είπα, υπηρετούν δαίμονες και μόνον δαίμονες και όχι ψυχές και κοιμημένων ανθρώπων ή αγαθών ή πονηρών. Αλλά ο πνευματισμός όμως, παιδιά, προχωρεί πολύ περισσότερο. Δεν μένει σε αυτά που είπαμε μόνο. Προχωρεί πολύ περισσότερο. Ίσως δεν σκεφτήκατε ή δεν ακούσατε ότι ο πνευματισμός είναι θρησκεία. Και μάλιστα θρησκεία με ιδίαν διδασκαλία. Και το χειρότερο, ότι επιζητεί να καταστρέψει τον χριστιανισμό, που οπωσδήποτε θανάσιμα τον μισεί, και τούτο είναι πολύ φυσικό, εφόσον ως αντίπαλό του ο διάβολος έχει τον Χριστό, έχει τον Θεό και τα έργα του Θεού, όπως είναι ο άνθρωπος. Από ένα συνέδριο πνευματιστών που έγινε το Σεπτέμβριο του 1960 στην Αγγλία και που ήδη σε ένα παλιότερο θέμα μας είχαμε αναφερθεί, ελέγχθησαν τα εξής. Ο πνευματισμός θα αποτελέσει πιθανώς την σωτηρία του κόσμου. Ο πνευματισμός διαδίδων την γνώση του πνευματικού κόσμου θα καταστρέψει μίαν ημέρα τα ανταγωνιζόμενα δόγματα των διαφόρων θρησκειών του κόσμου και θα τα ενώσει όλα εις ένα. Πολύ δε περισσότερο θα ήθελα να καταστρέψει τον χριστιανισμό, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα τα θρησκεύματα του κόσμου, εννοείται τα ειδωλολατρικά θρησκεύματα, τα εγκόσμια θρησκεύματα, όπως είναι της Ανατολής, Βουδισμός κλπ. Όλα αυτά τα θρησκεύματα κατά κανόνα συνδέονται με τον πνευματισμό. Κατά κανόνα. Εμείς έχουμε σαν προπύργιο, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας το Άγιον Όρος. Ξέρετε ποιο είναι το προπύργιο του Βουδισμού? Το Νεπάλ. Ξέρετε πώς οργιάζει εκεί ο πνευματισμός? Είναι αξιοσημείωτο και είναι πολύ φυσικό. Όλες οι φυσικές θρησκείες, αρχαίες ή νεότερες, έχουν συνδεθεί με τον πνευματισμό. Είναι τα θαύματα εντός αγωγικών αυτών των θρησκειών και δεν είναι τίποτε άλλο παρά έργα και ημέρες των δαιμόνων. Ο πνευματισμός, λοιπόν, είναι θρησκεία και θρησκεία με δική της διδασκαλία. Ό,τι θα αναφέρομαι πιο κάτω, και είναι ανάγκη να τα ξέρετε αυτά για να μπορείτε να διακρίνετε. Ό,τι λοιπόν θα αναφέρομαι πιο κάτω είναι παρμένα από ένα βιβλίο που το έγραψε πνευματιστής. Δεν πήρα, όπως επί παραδείγματι, από το βιβλίο του Τρεμπέλα που αναφέρεται στον πνευματισμό. Βέβαια έχει πλουσία βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί και μετά άνερη. Αλλά πήρα ένα πνευματιστικό βιβλίο που κάποτε έπεσε στα χέρια μου. Είναι ενός ιατρού
βασίλειος Τσινούκας λέγεται. Και ο τίτλος είναι «Ο πνευματισμός επιστημονικός, θρησκευτικός, ηλιστικός και εχριστιανικέ εκκλησία». Το βιβλίο αυτό στην πραγματικότητα είναι μία απάντηση προς την Ιερά Σύνοδο, διότι είχε γίνει ζήτημα τότε, όπως και μία απάντηση προς τον καθηγητή Τρεμπέλα, που αισθάνθηκαν οι πνευματιστές ότι εφήγησαν με το βιβλίο του Τρεμπέλα, του καθηγητού, που στρέφεται εναντίον του, εναντίον των, με εκείνα τα οποία γράφει στο βιβλίο περί πνευματισμού. Έτσι παίρνω από εκεί ό,τι θα σας διαβάσω και ό,τι και την ερχομένη φορά, γιατί τώρα η ώρα τελειώνει. Ο πνευματισμός διατείνεται ότι αποτελείται από τρεις κλάδους. Των ηλιστικών, αυτοί κάνουν την διαίρεση, όχι εμείς. Η Ιερά Σύνοδο σου απαντάει, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτά. Ωστόσο, λέει ότι διακρίνεται εις των ηλιστικών, των επιστημονικών και των θρησκευτικών πνευματισμών. Εις των ηλιστικών πνευματισμών είναι η κοινωνία με τα πνευμάτων που ζητούνται εκεί καθαρά ηλιστική σκοπή, όπως πληροφορίες, ποικίλης φύσεως, εμπορικής φύσεως, δικαστικής, ερωτικής κτλ. Ηλιστικός πνευματισμός είναι η κάθε μορφή μαντία, το τραπεζάκι, το πνευματιστικό κτλ. Κτλ. Ο επιστημονικός πνευματισμός είναι η προσπάθεια, προσέξτε, πειραματικής τοποθετήσεως της υπάρξεως της ψυχής, του προορισμού της και του βάρους της ψυχής. Μη σας κάνει εντύπωση, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όπως και η μετενσάρκωση, η υλοποίηση, αυτά δήθεν υπάγονται εις των λεγόμενων επιστημονικών πνευματισμών. Αυτό το βιβλίο είναι εδώ, το έχω μπροστά μου, που σας έκανα λόγο. Και έχουμε και των λεγόμενων θρησκευτικών πνευματισμών. Ο θρησκευτικός πνευματισμός είναι ο πλέον επικίνδυνος, διότι διαστρέφει τη χριστιανική διδασκαλία εις υπερθετικών βαθμών. Κατά κόρον ασχολείται με το Ευαγγέλιο, με την Αγία Γραφή, με σκοπό να παγιδεύσει αστήρικτες ψυχές, ό,τι έκανε η παιδίσκη των Φιλίππων. Ωστόσο, σκοπός του είναι να δίνει παρηγορία εις τους πενθούντες δια της επικοινωνίας με των δίθεν πνευμάτων των κεκειμένων προσφυλών των προσώπων. Κάπως άκουγε μία κυρία της αριστοκρατίας των Αθηνών, η οποία επαρηγορείται διότι εκαλείται το πνεύμα του ανδρός της και μπορούσε να επικοινωνεί με αυτόν και έτσι να παρηγορείται. Την άκουσα με τα αυτιά μου. Αρκεί να αναφερθεί, παιδιά, ότι στην Αθήνα υπάρχει ένα σωματείο πνευματιστών με την επωνυμία ο Άγιος Νεκτάριος. Έπεσε στα χέρια μου ένα δικό του βιβλίο και διατείνονται ότι επικοινωνούν με τον Άγιο Νεκτάριο οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη διδασκαλία του πνευματισμού, πρώτο ο Θεός, παιδιά, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.